Double και θα σας κάνει συντροφιά με το δικό του σχολιασμό. Το μικρόφωνο όμως για την περιγραφή του Derby ΑΕΚ Παναθηναϊκού στον Γιάννη Καραλή. Φίλες και φίλοι του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης από το κλειστό γυμναστήριο Γεώργιος Μόσχος της Νέας Φιλαδέλφειας, γεια σας. Η φυρογέννης ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο σημερινό παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής που θα ολοκληρωθεί αύριο με το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανιόνιο. Το σκορ μετά από 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα είναι 2-0 με καλάθι του Σοκ για τον Παναθηναϊκό, 0-2 αν προτιμάτε. Και ο Χάμιλτον τώρα έχασε την πρώτη βολή από τις δύο που έχει δικαίωμα να εκτελέσει. Από το φάουλ που κέρδισε από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς στο lay-up, παρακολουθήσατε λίγο πιο πριν, κατά την πάσα που έκανε για το παιχνίδι ο Χρήστος Ράπτης. Το πρώτο φάουλ του Βράνκοβιτς που ήταν και το πρώτο του αγώνα. 1-2 το σκορ λοιπόν με τη βολή από τον Χάμιλτον. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση που ξεκίνησε με Σοκ, Γκάλι, Κόμαζε, Σπυριούνι και Βράνκοβιτς, η γνωστή του πεντάδα δηλαδή, και η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά με Παταβούκα, Ποδαρά, Χάμιλτον, Γαλακτερό και Σέλερς. Τα μαρκαρίσματα μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται, τα man to man είναι ο Γαλακτερός πάνω στον Κόμαζετς, ο Παταβούκα στο Σοκ, ενώ ο Δόκομαζα στο Χ παίρνει το επιθετικό rebound. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον Κροάτη και το σκορ 1-4. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Παταβούκας αντιμετωπίζει και αντιμετωπίζεται από το Σοκ. Ο Κάλης με τον Ποδαρά είναι ένα άλλο ζευγάρι του σημερινού παιχνιδιού, ο Γαλακτερός με τον Κόμαζετς, ο Βράνκοβιτς με τον Σέλερς και ο Χάμιλτον με τον Μυριούνι. Εκ πρώτης όψεως δηλαδή δημιουργείται ένα μίσμας για την ΑΕΚ εκεί όπου ο Βράνκοβιτς αντιμετωπίζει τον Σέλερς με πολύ μεγάλη διαφορά ύψους, 11 πόντων τα δύο σεντερφόρ, αλλά ίσως και στο σημείο που ο Μιλιούνις έχει να αντιμετωπίσει τον Χάμιλτον που είναι αρκετά πιο γρήγορος και παίζει πολύ πιο μακριά από το καλάθι. Για να δούμε. Ο Σέλερς αστοχεί το εντυπωσιακό ριμπάουν από τον Βράνκοβιτς που όταν πηδάει βέβαια εκεί δεν έχει σχεδόν ποτέ αντίπαλο. Γκάλης. Στέκεται στη γραμμή του φάουλ ο Γκάλης. Αστοχή ο Χάμιλτον, πάει για το rebound, θα το κερδίσει ο Γκάλης. Ο Γκάλης που πήρε και το φάουλ σύμφωνα με υπόδειξη του Γιάννη Ράλη. Του ενός από τους δύο διαιτητές, ο άλλος είναι ο Στέδος Κουκουλιοκίδης. Των συνδέσμων της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα οι δύο διεθνείς διαιτητές. Ο Κόμαζετς έξω έχει πάσα για τον Γκάλη. 17,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου μέρους. Ή αν προτιμάτε 2,5 από την έναρξη. Και χρεώνεται με φάουλ ο Ποδαράς πάνω στον Νίκο Γκάλη. Ποδαράς που διαμαρτύρεται στον Κουκουλεκίδη. Τον βλέπετε εδώ, τον Δημήτρη Ποδαρά. Τον γκάρ της φυρογέννης ΑΕΚ. Ποδαράς 23 ετών, ύψους 1,96. Είδατε και πάλι εδώ. Δεν φάνηκε να κατεβάζει τα χέρια του ο Ποδαράς εκεί πάνω στον Γκάλη. Τέλος πάντων, βήματα από τον Κόμαζετς. Που άλλαξε σταθερό, η μπάλα πλάγια για την φυρογέννης ΑΕΚ. Ο Κόμαζετς διαφωνεί και εξηγεί στον διαιτητή γιατί, αλλά βέβαια η απόφαση είναι λυμένη. 1-4 το σκόρ για ο Παταβούκας με τον Χάμιλτον. Ο Σέλερς προσπαθεί να τραβήξει μακριά από το καλάθι τον Βράγκοβιτς. Ο Ποδαράς αστόχησε, ο Γκάλης στο rebound. Η πάσα του για το Σοκ, τρέχει ο Παταβούκας να του κλείσει τον δρόμο. Ο Γκάλης για τον Μυριούνι. Ο Σοκ. Βγάζει για τον Κόμαζετς. Ο Κόμαζετς πιέζει από τον Ποδαρά. Ο Σοκ πάλι. Βρέθηκε ο Σέλερς εκεί. Ο Χάμιλτον δεν μπόρεσε να κλέψει. Το σούτ από τον Μυριούνι. Το rebound από τον Σέλερς. Με ευκολία καθώς πήδησε με το Σοκ εδώ. Ο Ποδαράς περνάει για τον Γαλακτερό. Χάμιλτον. Παταβούκας. 3,5 λεπτά μετά το τζάμπολ του αγώνα. Το σκορ 1-4. Κόπι εκπληκτικά ο Βράνκοβιτς ο Σέλερς. Αυτό που σας λέγαμε για το, η μεγάλη διαφορά ύψους των δύο σέντερ. Δεν μπόρεσε ούτε με αυτό το αναπερσέ σουτ να επιβιώσει, θα λέγαμε, ο Σέλερς μπροστά στο θηρίο, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Έξω έχει πάσα από τον Παταβούκα και το εύκολο καλάθι πλέον του Σέλερς, το σκορ 3-4. Εδώ ο Σέλερς, αλλά δείτε και πάλι την εκπληκτική ενέργεια του αρχηγού της ΑΕΚ, του Κώστα Παταβούκα, που απέφερε αυτό το εύκολο καλάθι. Ο Γκάλης. Βράνκοβιτς και να δούμε πόσο μπορεί να το σταματήσει ο Αμερικανός. Ο Βράνκοβιτς θα πετύχει το καλάθι με αυτή την ωραία κίνηση, το σκορ 3-6. Παταβούκας. Στον πρώτο γύρο οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στην Κλειφάδα. Ο Παναθηναϊκός νίξε με 92-75. Γαλακτερός αστοχή, επιθετικό rebound και εκπληκτικό κάρφωμα του Σέλερς. Μπροστά στο Βράνκοβιτς, να λοιπόν ο μαχητικός Αμερικανός, ο Ροτ Σέλερς. Που έλειπα από αυτό το παιχνίδι που λέγαμε πιο πριν από την Κλειφάδα, ενώ εδώ το ξαναβλέπετε να καρφώνει με δύναμη στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Τη θέση του κατήχε τότε ο Μίλος Μπάμπιτς, ο οποίος
Δεν έμεινε και πολύ στην ομάδα της ΑΕΚ. Ο Νταράς που βγαίνει για να κλέψει από τον Κάλι. Ο Κάλις που κάνει το φάουλ. Η μπάλα λοιπόν για τους γηπεδούχους. Το σκορ 5-6 μετά από 4 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα αγώνα. Το κοινό προσπαθεί να ερθαρρύνει την γηπεδούχο ομάδα. 3.000 κόσμος εδώ στο Γιώργος Μόσχος που είναι κατάμεστο. Ένα πολύ μικρό κομμάτι μόνο που το έχει προφανώς κρατήσει κενό η αστυνομία για προληπτικούς λόγους. Είναι άδειο δίπλα ακριβώς από το μέρος που βρίσκονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στην εξέδρα. Ο Ποδαράς πέρασε από το σκριν του Σέλερς. Βρήκε χώρο για το σουτ. Πηγαίνει ο Χάμιλτον για το rebound αλλά το κερδίζει ο Μιλιούνης. Που αφήνει για τον Κόμαζετς. Ο Κόμαζετς που βρέθηκε τελείως μόνος του για μερικά μέτρα. Ο Σοκ τώρα. Ο Πανταβούκας πιέζει. Οι δύο προπονητές, ο Νίκος Δεσιάδης και ο Ζέλικο Παυλής Επιτσόρφη, ζουν με αγωνία το παιχνίδι. Γκάλης για τον Βράνκοβιτς που αποφασίζει να βγάλει την μπάλα στο Σοκ. Τελειώνει η επίθεση του Παναθηναϊκού. Έχουν σφυρίξει οι διαιτητές, ο Γιάννης Ράλης συγκεκριμένα, και δείχνει ότι είχε εκνεύσει ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων. Άρα το σουτ του Σοκ ήταν εκπρόθεσμο και μπάλα πλάγια για την ΑΕΠ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα πόντο. 5-6 το σκορ μετά από 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Πανταβούκας για τον Γαλακτερό. Ο Χάμιλτον που πρόλαβε να σουτάρει πριν τον κλείσει ο Μιλιούνης και το σκορ γίνεται 7-6. ΑΕΚ που παίρνει προβάδισμα για πρώτη φορά από την αρχή του παιχνιδιού. Ο Γκάλης τώρα. Το φάουλ που έχει χρεωθεί στον Ποδαρά. Νάτος εδώ ο Ποδαράς. Είναι το δεύτερο φάουλ του Δημήτρη Ποδαρά. Τρίτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Ένα έχει και ο Γαλακτερός δηλαδή. Ενώ από την άλλη πλευρά από τον Παναθηναϊκό ένα φάουλ έχει κάνει ο Βράνκοβιτς και ένα ο Γκάλης. Κόμαζες για το σοκ. Ο Γκάλης τώρα. Κόμαζες που προσπαθεί να βγει από τα σκρίνια εκεί. Ο Σέλερς βρέθηκε εδώ να το μακάρει. Ο Σοκ που επιχειρεί το σουτ μπροστά στον Αμερικανό και θα πετύχει το καλάθι. Νάτος εδώ ο Τίτσοκ. Το σκορ γίνεται 7-8 με το καλάθι του playmaker του Παναθηναϊκού που όπως βλέπετε έχει 2 στα 2 σουτ και 4 πόντους. Ο Σέλερς για το Χάμιλτον που δοκιμάζει έξω από τα 6-25. Βρίσκει τον δρόμο ο Ντέρεκ Χάμιλτον. Το σκορ 18 ενώ τους πόντους για την ΑΕΚ έχουν πετύχει 6 ο Χάμιλτον και 4 ο Σέλερς, οι δύο Αμερικανοί δηλαδή. Χάμιλτον που κυνηγάει τον κόμμα, έτσι ήταν στο βάθος στη μονομαχία εκεί των δύο παιχτών. Ο Κάλης πάντα με τον Ποδαρά και τώρα ο Βράνκοβιτς. Θα λέγαμε το όπλο του Παναθηναϊκού που πρέπει να αξιοποιήσει όσο τίποτα άλλο στο σημερινό παιχνίδι ο Ζέλικο Παυλίσεβιτς. Όσο και αν διαθέτει αυτόν τον εκπληκτικό Κροάτη σουτέρ, τον Άριαν Κόμαζε, ή τον πολύ μεγάλο Έλληνα σκόρερ τον Νίκο Κάλι. Το μεγάλο αβαντάζ του Παναθηναϊκού σήμερα βρίσκεται στη θέση του center court. Κόμαζετς βγάζει έξω για τον Κάλι. Ο Κάλις αφήνει για τον Μυριούνι. Ο Μυριούνι στο σούτ από μέσα απόσταση. Εύστοχος. 10-10 το σκορ. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. 12 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Σε ένα παιχνίδι που έχει αρχίσει με πάρα πολύ καλούς ιονούς. Να δούμε βέβαια αν θα μπορέσει η ΑΕΚ αυτή τη φορά να αντέξει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Γιατί κάπως έτσι έπαιξαν οι σημερινοί κυπεδούχοι στην Γλυφάδα. Αλλά μετά από 15 λεπτά αγώνα θα λέγαμε ότι κατέρευσαν και ο Παναθηναϊκός πήρε τότε μια πολύ εύκολη νίκη. Επαναλαμβάνουμε με 92-75. Κόμαζετς. Απέφυγε το Γαλακτερό. Βγάζει για το Μυριούνι που συγκρατεί την μπάλα. Πάλι ο Κόμαζετς. Ο Βράνκοβιτς αλλάζει με τον Κόμαζετς. Έχει σφυριχτεί φάουλ στο Χάμιλτον από το ράλι. Νάτος εδώ ο Ντέρεκ Χάμιλτον. Που υποπίπτει στο πρώτο του φάουλ στον αγώνα. Εδώ ακριβώς που έβαλε το αριστερό του χέρι για να κλέψει την μπάλα. Ακόμα σας βέβαια που έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές αφού ήταν στο δεύτερο βήμα, στο πάσιμο που επιχείρησε την ώρα που κέρδισε το φάουλο το Χάμιλτον. Και 10-11 το σκορ. Προβάδισμα και πάλι στον Παναθηναϊκό με τον Κόμαζετς να έχει βέβαια δικαίωμα και για δεύτερη βολή. Ο Κόμαζετς που έχει πετύχει 3 πόντους. Και
Και τώρα 4, το σκορ γίνεται 10-12. Πανταβούκας. Ακριβώς 8 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Χειρογέννης ΑΕΚ Παναθηναϊκός 10-12. Πανταβούκας παίρνει το σκρίν από το Σέλερς και δοκιμάζει για τρεις πόντους. Στο rebound το επιθετικό Χάμιλτον, που έχει μεγάλη έφεση στα επιθετικά rebound. Ο Ποδαράς αφήνει την μπάλα στο Σέλερς. Αυτός πηγαίνει για το κάρφωμα. Το κόβει ο Βράνκοβιτς. Κερδίζει το rebound ο Σέλερς και τελικά κερδίζει και τη μονομαχία, πετυχαίνοντας τους δύο πόντους. Να εδώ ο επίμονος Αμερικανός. 12-12. 6 δική του πόντη και 6 από το Χάμιλτον. Οι δύο παίκτες που έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής για την χειρογέννη ΑΕΚ. Ο Κάλης κλέβει την μπάλα ο Χάμιλτον. Από τους καλύτερους κλέφτες έτσι κι αλλιώς ο Ντέρεκ Χάμιλτον του πρωταθλήματος. Το κλέφτες βέβαια εισαγωγικά. Η πάσα του Μπαταβούκα, ο Γαλακτερός εύκολα το καλάθι με ταμπλό. 14-12 προηγεί τη χειρογέννη ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό με τις τιμής, έχει πάθος, έχει δύναμη. Όλα τα στοιχεία δηλαδή που χαρακτηρίζουν ένα ντέρμπι. Και δεν θα πρέπει να μας γελάει η θέση των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα πολύ βέβαια καλύτερα στοιχεία από ότι η ΑΕΚ. Είναι μόνος πρώτος στην κορφή της βαθμολογίας. Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ πιο κάτω στην 7η θέση με 10 νίκες και 9 ήττες. Ο Γαλακτερός στο σούτ τριών πόντων. Το rebound αυτή τη φορά ο Βράνκοβιτς με ευκολία. Και τώρα ο Γκάλης. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν παίζουν και τόσο μεγάλη σημασία τα αποτελέσματα πριν από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι η ΑΕΚ είχε τερματίσει τέταρτη και έπαιξε στο τελικό κυπέλλο. Ο Παναθηναϊκός 8ος έμεινε εκτός Ευρώπης, αλλά την νίκησε δύο φορές. Και στη Λεωφόρο και εδώ στη Νέα Φιλαδελφία. Γκάλης με τον κόμμαζε στον ευνηδιασμό. Η αιχμή του δόρατος ο νεαρός Κροάτης αυτή τη φορά. Το σκορ 14-14. 12 δευτερόλεπτα πριν συμπληρώσουμε το δεκάλεπτο του αγώνα. Είδατε και πάλι το όμορφο αυτό replay με την κάμερα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ταμπλό. Παταβούκας με τον Χάμιλτον. Αυτό που λέγαμε ότι παίζει αρκετά μακριά από το καλάθι ο Χάμιλτον και τραβάει τον Μπιλιούνι. Γαλακτερός. Πάντα με τον Κόμαζες και ο Παταβούκας βέβαια με το σοκ. Παταβούκας. Προσπάθεια να μπει προς τα μέσα. Ο Βράνκοβιτς έκλεισε την πάσα αυτή τη φορά. Γύρισε να καλύψει το διάδρομο προς το Σέλερς και έτσι ο Παταβούκας με λέει άπ, έκανε εύκολα το 16-14. Και ο σοκ τώρα. Οι δύο ομάδες που αγωνίζονται εδώ και 10,5 λεπτά με τις ίδιες πεντάδες και δεν έχουν πάρει ακόμα κανένα time out του προπονητές. Ο Μυριούνης χάνει το rebound από το Σέλερς. Και ο Παταβούκας δίνει για το Σέλερς που είναι μακριά από το Βράνκοβιτς, αστοχή και παίρνει το rebound ο Κροάτης. Γκάλης. Ο Σοκ από τη γωνία για τρεις πόντους. Το rebound από το Σέλερς. Ο Βράνκοβιτς δεν είχε καν κατέβει σε αυτήν την επίδεση του Παναθηναϊκού. Κάτι που παρατηρείται βέβαια αρκετές φορές, ο Σούγιαν Βράνκοβιτς δηλαδή σε γρήγορες επιθέσεις των συμπαικτών του να μην ακολουθεί. Θα επιμείνουμε όσο και αν ο κύριος Παυλίσεβης βέβαια έχει άλλη γνώμη και η δικιά του είναι που μετράει, αυτός είναι προπονητής του Παναθηναϊκού, ότι το όπλο του στο σημερινό παιχνίδι, το μεγάλο του όπλο είναι ο Βράνκοβιτς στην επίθεση και ίσως θα έπρεπε να αξιοποιήσει κάπως διαφορετικά τον γίγαντα Κροάτη. 16 που δίνει στο Γαλακτερό για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Ποδαρά στον Παταβούκα. Παταβούκας για τον Γαλακτερό. Ο Κόμασης πιέζει. Την μπάλα πάλι στον Παταβούκα. 12 δευτερόλεπτα ακόμα για την ΑΕΚ. Ο Παταβούκας δοκιμάζει το σουτ και δικαιώνεται. 18-14 το σκορ. Προβάδισμα 4 πόντων για τη φυρογέννη ΑΕΚ. 2 στα 2 όπως βλέπετε ο Κώστας Παταβούκας. Και εδώ ο Νίκος Νησιάδης που ζει όσο τίποτα άλλο το παιχνίδι. Για τρίτη φορά στην παρουσία του στην ΑΕΚ καλείται σαν υπηρεσιακός θα λέγαμε προπονητής να καλύψει το κενό. Τα βήματα που χρεώθηκαν στο Στόγια Βράνκοβιτς δίνουν δικαίωμα στην ΑΕΚ για νέα επίθεση. 8 λεπτά ακριβώς πριν τελειώσει το ημίχρονο. Ο Νίκος Νησιάδης λοιπόν που επιλέχθηκε από τον πρόεδρο του ΤΑΚΑΕΚ, τον κύριο Βουτσόπουλο, σαν η λύση για το επόμενο τρίμηνο με βοηθό του, τον βοηθό και του Μιχάλη Κυρίτση που παραιτήθηκε πρόσφατα, τον Κώστα Καρτερελιώτη. Αυτό θα είναι το τεχνικό δίδυμο της ΑΕΚ μέχρι το τέλος των φετινών της υποχρεώσεων. Το τρίποντο από το Χάμιλτον, με δύναμη ο Βράνκοβιτς στο rebound και φεύγει ο Γκάλης στην επίθεση. Επέστρεψαν οι παίκτες ΑΕΚ, ο Γκάλης στέκεται και στοχεί
αλλά είναι σούτ δύο πόντων όπως είναι του Λεκίδης και όχι τρίποδο. Το σκορ 18-16, εδώ ο Νίκος Γκάλης. Βλέπετε το πρώτο του καλάθι, πρώτο του πόντου στον αγώνα. Ενώ ο Σέλικο Παυλίσεβιτς ετοιμάζει τον νεαρό, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, που τον είδαμε να ζητάει και αλλαγή. Ο Παταβούκας ανταποδίδει το καλάθι του Γκάλη. 20-16, διαφορά στους 4 πόντους και πάλι. Σοκ για τον Βράνκοβιτς. Περιμένει το σοκ και του ξαναδίνει την μπάλα. Και βέβαια τι να την κάνει ο Κροάτης, έξω από τα 7 μέτρα. Σοκ. Ο Κόμαζες κινείται γύρω, έξω μάλλον από τα σκρίν των συμπαικτών του για να μπορέσει να πάρει την μπάλα. Ο Γαλακτερός και ο Χάμιλτον που αλλάζουν το μαρκάρισμά του με βοήθειες. Το καλύπτουν. Εδώ ο Κόμαζες ακριβώς στη λήξη του χρόνου επίθεσης. Χρειάζεται όμως η υπόδειξη από την γραμματεία για να αποφασίσουν τελικά. Αυτή τη φορά βλέπετε στον πάθος τον Γιάννη Ράλη που έδειξε προς τη γραμματεία ότι δεν είχε ακούσει το σφύριγμα από την γραμματεία, την κόρνα από την γραμματεία που σήμανε το τέλος χρόνου επίθεσης. Είναι η δεύτερη φορά που η μπάλα μένει στα χέρια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Αποτέλεσμα βέβαια της πολύ καλής άμυνας που παίξαν στις δύο αυτές συγκεκριμένες φάσεις οι παίκτες ΣΑΕΚ. Ενώ είναι πολύ λίγα και τα φάουλ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. 6 και 43 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έχει 4 ομαδικά και ο Παναθηναϊκός 3. Παταβούκας. Άφησε στο Γαλακτερό την μπάλα. Γαλακτερός που αλλάζει και πάλι με τον Παταβούκα. Αυτός έχει το σοκ μπροστά του, Παταβούκας που ξεφεύγει μπροστά στο Βράνκοβιτς, αλλά έχει χρεωθεί με βήματα από τον Σέλιο Κουκουλεκίδη. Να εδώ το θηρίο στην άμυνα, στο Γιάν Βράνκοβιτς, που θα λέγαμε ότι έχει κάνει τους επιθετικούς παίκτες των αντιπάλων ομάδων να ανεβάσουν πολύ τη φαντασία τους στο άθλημα, να προσπαθούν να επινοήσουν τρόπους για να καταφέρουν να ξεφύγουν από τα τεράστια χέρια του, να αποφύγουν το κόψιμο όποτε βρωθούν μπροστά του. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια. Θα θυμάστε την μεγαλειώδη πραγματικά εμφάνιση του Βράνκοβιτς την περασμένη εβδομάδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το κλέψιμο από τον Χάμιλτον που πάει για το κάρφωμα και αποθεώνεται από τον κόσμο για αυτή την εντυπωσιακή φάση, αλλά NBA που προσέφερε ο Αμερικανός. Το σκορ 22-16 και πάλι εδώ το εκπληκτικό κάρφωμα από τον Χάμιλτον. 5:50 για να τελειώσει το πρώτο μέρος. 22-16 για την ΑΕΚ που προηγείται για πρώτη φορά με 6 πόντους. Κόβει ο Χάμιλτον, αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ του Σέλερς. Ο Κόμαζε ζητάει να μετρήσει το καλάθι. Οι διαιτητές έχουν δείξει 2 βολές, ότι δεν μετράει δηλαδή το καλάθι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτό το σημείο ίσως κάνουν λάθος τρίτες. Η μπάλα ήταν στον αέρα, η μπάλα ήταν... Το σουτ μάλλον εξελισσόταν, το φάουλ είχε γίνει από άλλον παίχτη από αυτόν που έκοψε. Ίσως θα έπρεπε να μετρήσουν οι δύο πόντοι στο σουτ του Κόμαζετς. Τέλος πάντων το σκορ παραμένει 22-16 και ο Κόμαζετς εκτελεί τη δεύτερη βολή. 22-17, μειώνει στους 5 πόντους. Και ο Παταβούκας τώρα για την ΑΕΚ. Ενώ ο Αλβέρτης βέβαια έχει περάσει το παιχνίδι στις του Μυριούνη και έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Χάμιλτον. Το τρίποντο από τον Παταβούκα και το σκορ 25-17. Προβάδισμα 8 πόντων για την φιλογέννη ΣΑΕΚ. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης είχε αναλάβει το Χάμιλτον. Αυτό το μισμάτς που λέγαμε, τραβώντας τον Μιντιούνι μακριά από το καλάθι ο Αμερικανός. Πολύ πιο γρήγορος. Έβαλε τον νεαρό forward ο Παυλίσεβιτς για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει. Κόμαζετς, το κόψιμο του Σέλερς, αλλά έχει χρεωθεί με φάουλο ο Παταβούκας. Αυτή τη φορά βέβαια δεν υπήρχε ούτε υπόνοια για να μετρήσουν οι δύο πόδι, καθώς το φάουλ γίνεται εδώ. Πολύ μετά βέβαια θα χρήσει την μπάλα ο Κόμαζες και θα την κόψει ο Σέλερς. Σαφέστατα λοιπόν το φάουλ του Παταβούκα στον Κόμαζες σου δίνει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ήταν το πρώτο φάουλ και του Παταβούκα. Ένα έχουν όλοι οι συμπαίκτες του που βρίσκονται στην πεντάδα πλην του Ποδαρά που έχει 2. Έκτο ομαδικό για την ΑΕΚ, έχει 3 ο Παναθηναϊκός. 25-19 το σκορ από τις βολές του Άριαν Κόμαζετς. Ο Κόμαζετς που λίγο-λίγο ζεσταίνεται θα λέγαμε, έχει φτάσει σε 9 πόντους και είναι μαζί με τον Παταβούκα η πρώτη σκόρερ του αγώνα.
Παταβούκας που έχει 3 στα 3 δίποτα και 1 στα 2 τρίποτα. Θαυμαστή ευστοχία δηλαδή και πολύ καλές επιλογές μέχρι στιγμής στο παιχνίδι από τον διεθνή playmaker και αρχηγό της ΑΕΚ. Ο Δαράς. Γυρίζει στο Σέλερς και να το κάρφωμα και το φάουλ από το σοτ. Είναι πολύ έξυπνος ο τρόπος που έχουν σκεφτεί οι παίκτες ΣΑΕΚ, σίγουρα βέβαια από τις οδηγίες του Νίκου Ισιάδη, να αντιμετωπίσουν τον Φράγκοβιτς. Κοιτάξτε τον Ποδάρα στον τράβηξε στην γωνία, γύρισε την ασίστ για τον Σέλερς που κάρπωσε με δύναμη, το πανηγυρίζει κιόλας, αφού κρεμιέται και από το στεφάνι όπως βλέπετε. Το σκορ 27-19 και ο Σέλερς έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Και πάλι αυτό το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αμερικανού. Εύστοχος και στη βολή ο Ροτ Σέλερς. 28-19 η διαφορά στους 9 πόντους. Η μεγαλύτερη του αγώνα για τη φυρογέννη ΣΑΕΚ. Με το Σέλερς να έχει πετύχει και αυτό σε 9 πόντους. 8 ο Χάμιλτον και 9 ο Παταβούκας. Ο Σοκ. Φάουλ από τον Γαλακτερό ή στον Ποδαρά. Για να δούμε. Όχι, κανονικά του Γαλακτερού πάνω στη φάση. Λίγο πιο πλάγια ο Ποδαράς κράτησε τον Κάλι. Αλλά εδώ είναι το κράτημα του Γαλακτερού που ήταν οι διαιτητές και που βέβαια είναι πάνω στη φάση και χρεώνεται το φάουλ στον διεθνή φόρουαρντ της φυρογέννης ΑΕΚ. Το δεύτερο και του Γαλακτερού στο παιχνίδι. Γκάλης. Ο Σέλερς βγάζει την μπάλα πάνω από το στεφάνι και υπάρχει και μια δυνατή κόντρα εκεί με τον Βράντοβιτς και κάποιες αγωνιές ανάμεσα στον Κροάτη και τον Αμερικανό. Ο Γαλακτερός βάζει μέχρι το καλάθι τον Κόμαζετς. Ζητάει και το φάουλ εδώ επίμονα από το Γιάννη Ράλι. Το σκορ 30-19. 4 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Η φυρογέννη ΣΑΕΚ μετά από εκπληκτική μέχρι στιγμής εμφάνιση σε αυτά τα 16 λεπτά προηγείται με 11 πόντους διαφορά και ο Ράλις έχει δώσει εσκεμμένο φάουλ στο Χάμιλτον. Δύο βολές και μπάλα πλάγια λοιπόν. Όχι ο Ράλις, συγγνώμη, ο Στέλιος Κουκουλεκίδης, ο δεύτερος ζήτης. Δίνει τώρα εξηγήσεις στο Χάμιλτον. Προφανώς από ό,τι είδατε του έδειξε ότι χρησιμοποίησε τους αγώνες του και σκόπιμα χτύπησε τον αντίπαλο. Τον αντίπαλο που ήταν ο Φραγκίσκος Αλβέρτης βέβαια. Θα εκτελέσει τώρα δύο βολές και η μπάλα θα πάει πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Δύο φάουλ και ο Χάμιλτον. 8 ομαδικά η ΑΕΚ, τα μισά ο Παναθηναϊκός. 4. Ο κόσμος φυρίζει για να δημιουργήσει πρόβλημα στο νεαρό που έχασε ήδη την πρώτη ελεύθερη βολή. Να εδώ Φραγκίσκος Αλβέρτης, μέλος της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, που πήρε τη δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το καλοκαίρι πέρυσι, το 92. Οι δύο βολές χάθηκαν, το σκορ παραμένει 30-19 και ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με το σοκ. Ο Κόμαζετς είναι τελείως μόνος του και δοκιμάζει ανενόχλητο στο τρίποντο. Και όταν βέβαια ο Κόμαζετς βρει τέτοιες συνθήκες, βομβαρδίζει την αντίπαλη ομάδα, το σκορ 30-22. Η διαφορά κατέβηκε στους 8 πόντους, 3 και 35 ακόμα. Παταβούκας. Ο Γαλακτερός προσπαθεί να τα αποδώσει και τα καταφέρνει. Η διαφορά ανεβαίνει και πάλι πάνω από τους 10 πόντους, 33-22 για την φυρογέννη ΣΑΕΚ. Και ο Σοκ. Πάλι ο Κόμαζετς. Αυτή τη φορά βγήκε ο Σέλερς και τον έκλεισε. Ο Κόμαζετς όμως έκανε εκπληκτική ατομική ενέργεια. Το σκορ 33-24 και η μπάλα από τα χέρια του κυρίου Κουκουλεκίδη. Με το ξαναβλέπετε το τελευταίο καλάθι του Άριαν Κόμαζετς στους παίκτες φυρογέννης ΑΕΚ για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Ο Παταβούκας. Παταβούκας που βγάζει για το Χάμιλτον. Αυτός είναι ακάλυπτος και πάει για τους τρεις πόντους. Νέο τρίποντο λοιπόν για την ΑΕΚ από τον Τέρεκ Χάμιλτον. 36-24. 12 στους 12 πόντους η διαφορά. Με την ΑΕΚ να πηγαίνει πολύ καλά στα τρίποντα. Έχει 4 στα 7, 1 στα 5 ο Παναθηναϊκός. Πολύ μεγαλύτερη ευστοχία των παιχτών της ΑΕΚ έξω από τα 6-25. 2 και 32 ακόμα για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Γκάλης. Τον Ντάβιτ είναι εκεί από Χάμιλτον και Ποδαρά. Ο Αλβέρτης. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου για τον Κόμαζετς. Που πιέζεται τον Ποδαρά. Δοκιμάζει πάλι στην εκνοή του χρόνου επίθεση. Όχι, είχε τελειώσει ο χρόνος όπως δείχνει για ακόμα μια φορά ο Στέλιος Κουκουλεκίδης. Πράγμα που σημαίνει τρεις επιθέσεις εξάντλησης των 30 δευτερολέπτων για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από την πολύ καλή άμυνα της στο γήπεδο του Περιστερίου. Ενώ έπεσε μια κροτίδα στον αγωνιστικό χώρο και ο Στέλιος Κουκουλεκίδης έλαβε, θα λέγαμε, εκεί δραστικά μέτρα. Πέταξε την μπάλα επάνω για να την κάνει να σκάσει και να
μην καταστραφεί και το παρκέ βέβαια, αλλά να μην κινδυνεύσει κανείς. Λάρισα Sporting στο μεγάλο ντέρμπι των Ουραγών 77-72. Η Λάρισα έκανε αποφασιστικό βήμα για τη σωτηρία της. Σάτο Άρης Παγκράτη 78-62. Ριπλέ Ηρακλής Πειραϊκός 95-69. Η ρεβάνσα λέγαμε του Ηρακλή που είχε γνωρίσει την ήττα από τον Πειραϊκό στον Πειραιά. Τόρς Ντάφνη, Νίκας Περιστέρη 81-89 και Ολυμπιακός Τσιπίτα Πανιώνιος αύριο στις 6:15. Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που βρίσκονται στη δεύτερη θέση θα το παρακολουθείτε ζωντανό από την ΕΤΕΝΑ. Επαναλαμβάνουμε στις 6:15 το απόγευμα. 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Το σκορ 36-24, η μπάλα στην κατοχή της φιλογένης ΑΕΚ. Παταβούκας. Ακόμα 8 δευτερόλεπτα στους παίχτες των γηπεδούχων. Ο Παταβούκας που δίνει στο Σέλερς, αυτό σουτάρει πριν βγει ο Βράνκοβιτς. Να λοιπόν ο Σέλερς που τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά απέναντι στον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Με το μοναδικό βέβαια στυλ παιχνιδιού που μπορεί να υιοθετήσει αντίπαλο center for απέναντι στον Κροάτι. Τραβιέται δηλαδή μακριά και σουτάρει από μέση απόσταση για να εμποδίσει το μαρκάρισμα. Μυριούνης δίνει τις μάχες εκεί και τις κερδίζει ο νεαρός. 38-26 μειώνει στους 12 πόντους. Το 38-24 πριν από λίγα δευτερόλεπτα η διαφορά δηλαδή των 14 πόντων ήταν η μεγαλύτερη του παιχνιδιού. Καλακτερός. Γαλακτερός με τον Κόμαζετς. Ο Κροάτης που εκτός από πολύ καλό σου τέρνε και εξαίρετος αμυντικός. Ο Δαράς. Με τον Γκάλι γυρίζει για το Σέλερς. Αυτός τρέχει και προλαβαίνει την μπάλα. Τη βγάζει άσχημα όμως με πολύ δύναμη για τον Χάμιλτον. Τελείωνε και χρόνος επίθεσης ΑΕΚ. Από αυτό το λάθος των παικτών της έχει δικαίωμα Παναθηναϊκός για την πλάγια επαναφορά. Ενώ έχουμε νέο time out που ζητάει ο Νίκος Νεσιάδης. Και το σκορ είναι 30. Μάλιστα σε μία από τις ωραιότερες εποχές και των δύο αγωνιζόταν ο Γιώργος Αμερικάνος που βρίσκεται πάντα στο στούντιο με τον Χρήστο Ράπτη. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας και αν μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας μέχρι τώρα για το πρώτο μέρος που τελειώνει όπου να είναι και είδαμε το τρίποντο του κόμμα σας που έκανε το σκορ 38-29. Ναι, Γιάννη, θέλω να επισημάνω κάτι που είπες προηγουμένως. Ευτυχώς που δεν σε ακούει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Που είπες ότι πρέπει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού να πάει κάτω από τα καλάθια, το οποίο δεν το έχει πάει ακόμα. Ευτυχώς που δεν σε ακούει λοιπόν ο Παυλίσεβιτς. Από την αρχή έλεγα ότι μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ. Παίζει πάρα πολύ καλά η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα. Απολύτως είναι άστοχοι οι περιφερειακοί παίκτες. Ο Βράκοβιτς δεν τροφοδοτείται καθόλου και δεν έχει μιλήσει ακόμα ο Κόμαζετς. Έχω τη γνώμη ότι όταν πιστέψει ακόμα πιο πολύ η ΑΕΚ ότι μπορεί ακόμα να πάθει και πανολεθρία ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όχι τώρα που βλέπω το παιχνίδι, αλλά και στην αρχή που συντάγαμε με το Χρήστο, έλεγα αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί η ΑΕΚ σήμερα να κερδίσει άνετα. Για να δούμε λοιπόν αν η εξέλιξη του αγώνα θα δικαιώσει τα προγνωστικά του Γιώργου Αμερικάνου. Εδώ ο Βράνκοβιτς κόβει την μπάλα πάνω από το καλάθι του Παναθηναϊκού. Δεν μένει χρόνος. Ο Κόμασες πετάει την μπάλα από το ένα καλάθι στο άλλο. Αστοχή βέβαια. 38-29. Η διαφορά των 9 πόντων για τη φυρογέννη ΑΕΚ, την κυπεδούχο ομάδα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτά που λέγαμε για τον Βράνκοβιτς έχει κάνει μόλις ένα σουτ και ήταν και ευστοχός. Έχει 100%, αλλά σε ένα μόνο σουτ δύο πόντων που έχει επιχειρήσει. Οι παίκτες λοιπόν φεύγουν για τα αποδυτήρια, εμείς θα γυρίσουμε για διαφημιστικά μηνύματα στην Αγία Παρασκευή. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και το Νέα Φιλαδέλφια, όπου δεν θα χάσετε τελικά ούτε το τζάμπολ, αφού ο διαιτητής ο Στέλιος Κουκουλεκίδης έδωσε επανάληψη. Αυτή τη φορά ο Βράνκοβιτς ούτε καν δεν πήδησε και ο Σέλερς το πήρε με ευκολία. 38-29 λοιπόν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους για τη φιλογένη ΣΑΕΚ που έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Αρκεί να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δεύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και παρόλα αυτά σταμάτησε στους 29 πόντους στο πρώτο μέρος. Είναι ίσως αυτό που σας είπαμε από την αρχή ότι τα παιχνίδια ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες είναι ντέρμπι άσχετα από την βαθμολογική κατάσταση ή την αγωνιστική κατάσταση που βρίσκονται τη συγκεκριμένη μέρα. Και ειδικά βέβαια όταν η ομάδα που έχει δείξει χειρότερη, για να λέμε τα πράγματα καθαρά, εξάλλου το δείχνει και η βαθμολογία, στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής παίζει εντός έδρας. Με το κοινό της δίπλα της σε ένα Γιώργιος Μόσος που είναι κατάμεστο σήμερα από 3.000 φίλους των δύο ομάδων, 600 από τους οποίους είναι Παναθηναϊκοί. Τόσα εισιτήρια πήρε η ομάδα του Τριφυλιού. Κόμαζετς πάει για το lay-up αστοχή και έχει χρεωθεί με επιθετικό φάουλο Άριαν Κόμαζετς στον Σέλερς. Για να δούμε.
ή ανάποδα. Όχι, είναι επιθετικό φάουλ. Και οι δύο παίκτες φοράνε το 13, γι' αυτό μας μπέρδεψαν. Να εδώ. Βέβαια είναι ακίνητος ο Σέλερς. Ο Κόμας έτσεκα στο καλάθι. Αν είχε μπει, θα μέτραγαν οι δύο πόντοι βέβαια. Η μπάλα δόθηκε πλάγια για τη φιλογέννη ΣΑΕΚ. Το σκορ παραμένει στο 38-29, όπως ακριβώς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Και εδώ ο Μινάς Γκέκος, ο άνθρωπος που πέρυσι στο ίδιο γήπεδο έδωσε την μεγάλη νίκη στη δεύτερη αγωνιστική στην ομάδα του με 77-79 στον πρώτο αγώνα που έπαιζε αντίπαλος της ΑΕΚ μετά από μια 12ετή καριέρα. Ο Μινάς Γκέκος ήταν το πρόσωπο λοιπόν του περσινού αντίστοιχου παιχνιδιού. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Ο Χάμιλτον όμως συνεχίζει στο δικό του ρυθμό. Και με το καλάθι τριών πόντων κάνει το σκορ 41-29. Ενώ εσείς παρακολουθείτε και τα αποτελέσματα των αγώνων της Α2 κατηγορίας. Η διαφορά λοιπόν στους 12 πόντους και πάλι για την γηπεδούχου φιλογέννη ΣΑΕΚ. Γκάλης. Βγάζει για τον Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς αφήνει για τον Γκέκο. Ο Γκέκο στέκεται έξω από τα 6-25. Είναι άστοχος και παίρνει το rebound ο Σέλερς. Ο Γκέκος που έχει πάρει τη θέση στο παιχνίδι του Σοκ, ο Σοκ που έχει 3 φάουλ. Παταβούκας. Το screen από το Σέλερς, τελείως μόνο στο Παταβούκας, αλλά άστοχο το τρίποντο που έκανε με ταμπλό. Ο Βράνκοβιτς και ο Κόμας δεν κατάφεραν όμως παρά την προσπάθειά τους να κρατήσουν την μπάλα στο γήπεδο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν 39 δευτερόλεπτα για την φιλογέννη ΣΑΕΚ να εκδηλώσει επίθεση. 41-29 το σκορ. Και από το Γαλακτερό στον Παταβούκα. Το δίδυμο της φιλογέννης ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας. Παταβούκας και Γαλακτερός. Ο Δαράς. Με αντίπαλο τον Κάλι. Ο Σέλερς. Προσπάθεια να περάσει στο Χάμιλτον. Κόβει πλάγιο ο Μυριούνης. 12 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. Εδώ ο Νίκος Δεσιάδης που φωνάζει στους παίκτες του. Από το Γαλακτερό για τον Παταβούκα. Παταβούκας μπαίνει προς τα μέσα, αποφεύγει το κόψιμο του Βράνκοβιτς αλλά χάνει το καλάθι. Ο Γκέκος χάνει την μπάλα, τη ξαναπιάνει και βέβαια στηρίζονται δύο τρίπλες από τον Κουκουλεκίδη. Πλάγια η μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει με κάποια σύγχυση θα λέγαμε την επανάληψη, ίσως όπως τελείωσε το πρώτο μέρος. Δεν έχει βρει το ρυθμό του η πρωτοπόρος ομάδα της βαθμολογίας. Δεν έχει δείξει σε τίποτα το πρόσωπο που έδειξε την περασμένη εβδομάδα απέναντι στον Ολυμπιακό όταν και πέτυχε, όπως είπαμε και πριν, την μεγάλη νίκη της 19ης αγωνιστικής, νικώντας με 13 πόντους διαφορά, 69-56. Η ΑΕΚ του Νεσιάδη πέτυχε την περασμένη εβδομάδα νίκη με 77-72 στο Sporting και θα πάρει βέβαια μεγάλη ανάσα στο κυνήγι για την μία θέση που οδηγεί στο κύπελο Κόρατς, αυτό που διεκδικεί η ΑΕΚ δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αν καταφέρει να νικήσει σήμερα τον Παναθηναϊκό. Ο Χάμιλτον κέρδισε το φάουλ του Κόμαζετς που ήταν το δεύτερο στο παιχνίδι. Είδατε και πάλι πως ο νεαρός Κροάτης έκανε το φάουλ στον Αμερικανό. Τρίτο ματικό του Παναθηναϊκού στην επανάληψη. ΑΕΚ δεν έχει κάνει φάουλ ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο. Χάμιλτον περνάει την μπάλα στο Γαλακτερό. Γαλακτερός γυρίζει, κάνει το σουτ και ευστοχή με ταμπλό μπροστά στο Κόμαζετς. Να ο Νάσος Γαλακτερός. 9 από τους λοιπόν ο Γαλακτερός, η διαφορά στους 14 και έχουμε φάουλ από τον Γαλακτερό τώρα στον Κόμαζετς. Αλλαγή του σκηνικού δηλαδή. Ακριβώς το αντίστροφο από ό,τι έγινε στην προηγούμενη φάση. Να και πάλι εδώ πως ξεφεύγει με πολύ ωραία προσποίηση ο Κόμαζετς και ο Γαλακτερός τον κράτησε. 3 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, 43-29 και ο Γκάλης. Ο Γκάλης που δεν έχει πάρει ακόμα πρωτοβουλίες. Τώρα στοχή. Η μπάλα από τα χέρια του Βράνκοβιτς είναι εκτός γηπέδου. Πλάγια για τους γηπεδούχους. Ενώ ο Ποδαράς εδώ Παυλίσεβιτς προβληματισμένος στον πάγκο. Ο Ποδαράς ζητάει φάουλ επιθετικό του Γκάλη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει 15 rebound, 8 αμυντικά και 7 επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός 16. Ενώ εδώ ο Χάμιλτον έκανε το σκορ 45-29. Η διαφορά και πάλι στη μέγιστη τιμή της. Δείτε και πάλι την εκπληκτική backdoor και τον Χάμιλτον που απογειώθηκε και σκόραρε 45-29 στους 16 πόντους. Έχουμε και ακριβώς ισορροπία στα rebound. Για να δούμε το Χάμιλτον που κλέβει από τον Γκάλη και πάει για το κάρφωμα. Και το κάνει με εκπληκτικό τρόπο θυμίζοντας τον μεγάλο άσο του NBA, τον Dominic Wilkins, με αυτή τη φοβερή περιστροφή.
Θα το ξαναδούμε πιστεύω από replay που θα μας δώσουν οι συνάδελφοι από το Βαν. Αυτό το εκπληκτικό κάρφωμα από τον Derek Hamilton. Κοιτάξτε εδώ, με τη μεγάλη φόρα που έχει, θα πατήσει με δύναμη ο Αμερικανός. Κάνει την περιστροφή των στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, στο 24 του αγώνα. Δείχνει να δικαιώνει τις προβλέψεις του, καθώς εκπροηγείται με 18 πόντους διαφορά και κλέβει πάλι την μπάλα και θα πάει σε εύκολο lay-up με τον Ποδαρά. Ναι, η διαφορά 49-29 στους 20 πόντους. Κύριε Αμερικάνο. Τι να σου πω, Γιάννη, εγώ βλέπω ότι αυτό που είπα θα γίνει πραγματικότητα, ότι πάει ο Παναθηναϊκός για διασυρμό. Δεν παίζει τίποτα ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή, παίζει το παιχνίδι που πρέπει, το γρήγορο παιχνίδι, έχει εναλλακτικές λύσεις πολλές και έχω τη γνώμη ότι θα κερδίσει άνετα η ΑΕΚ. Μάλιστα, με την ευκαιρία μας θα ήθελα και εγώ κάτι να ρωτήσω τον Γιώργο Αμερικάνο, που στον πρόλογο της εκπομπής είπε πως την ΑΕΚ κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ήταν βαρύ βέβαια, Γιώργο, μόνο κοροϊδία δεν έχει ΑΕΚ σήμερα. Κερδίζει τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος στον Παναθηναϊκό, μεγάλη διαφορά. Ευτυχώς που μου έκανες αυτή την ερώτηση, Χρήστο, γιατί θα σου απαντήσω, γιατί οι απαντήσεις μου είναι πάντα γρήγορες και σωστές. Ασφαλώς θα κοροϊδεύουν τον κόσμο, γιατί αν κερδίσουμε σήμερα τον Παναθηναϊκό, θα σταματήσουν όλα, δεν θα κάνουν τίποτα και θα πούνε του χρόνου έχουμε ομαδάρα. Πράγματι έχουμε ομαδάρα, πράγματι έχει η ΑΕΚ ομαδάρα, αλλά τις λείπουν πάρα πολλά στοιχεία. Ελπίζω να τα πούμε και στη συνέχεια. Γιάννη Καραλίου, ο λόγος και πάλι δικός. Ο Σέλερς έτοιμος για την ελεύθερη βολή. Όσο ακούγατε βέβαια τον Γιώργο Αμερικάνο, είδατε το καλάθι πέτυχε ο Αμερικανός. 51-29 το σκορ. Το σκορ έχει ανέβει, η διαφορά έχει ανέβει στους 22 πόντους με ένα εκπληκτικό σερί 13-0 της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Να το πρώτο καλάθι στην επανάληψη από τον Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς που δεν παίρνει μπάλα, θα λέγαμε, σχεδόν ποτέ από τους συμπαίκτες του. Έχει 4 πόντους με 2 στα 2 σουτ. Ο άνθρωπος έχει κερδίσει 10 rebound, 9 αμυντικά και είναι επιθετικό, αλλά κυριολεκτικά δεν παίζεται από τους συμπαίκτες του καθόλου. Ο Βράνκοβιτς που, να θυμίσουμε, ότι στον πρώτο αγώνα είχε πετύχει 18 πόντους στην Γλυφάδα και είχε πάρει 18 rebound, κάνοντας τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με αντίπαλο τότε βέβαια, να το πούμε για ακόμα μια φορά, τον Μίλος Μπάβιτς και εκτός έλεγες. Ο Παταβούκας στο μικρό μπάσιμο και νέο καλάθι. 53-31, στους 22 πόντους η διαφορά και πάλι. Με τον Κώστα Παταβούκα το μυαλό της πυρογέννης ΑΕΚ να έχει πετύχει 11 πόντους. 4 στα 5 δίποτα και 1 στα 3 τρίποτα. Ο Σοκ που ξαναμπήκε βέβαια στο παιχνίδι. Αλλάζει με τον Μυριούνι το σουτ, το Σέλερ στο rebound. Εδώ ο Παυλίσεβιτς που ψάχνει και δεν μπορεί να βρει λύση στον πάγκο του. Σηκώνει τώρα τον Οικονόμου και στέλνει για ζέσταμα και τον Γεωργικόπουλο. Να δούμε τι μπορούν να του προσφέρουν σε αυτό το σημείο οι νεαροί. Που πέραν των άλλων έχουν και μικρή συμμετοχή στο πρωτάθλημα, καθώς ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται κατά βάση με 6 παίκτες στα περισσότερα παιχνίδια. Χάμιλτον δεν μπορεί να σκοράρει, το κόβει εντυπωσιακά ο Βράνκοβιτς. Γκάλης. Επέστρεψαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν πέρασε ο ευνηδιασμός του Παναθηναϊκού. Ο Γκάλης ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Μυριούνης. Του κλέβει την μπάλα ο Χάμιλτον και δίνει στον Ποδαρά. Τρεις παίκτες της ΑΕΚ με το σοκ. Ο Ποδαράς στο γαλακτερό. Εύκολα το καλάθι από το διεθνή φόρκορ. 55-31. Η διαφορά γίνεται 24 πόντι. Να και πάλι εδώ. Με την ασίστ του Ποδαρά για τον Νάσο γαλακτερό. Που φτάνει και αυτό στους 11 προσωπικούς. 55-31 το σκορ. Καλάθι και φάουλ που χρεώνεται στο Σέλερς. Το καλάθι που πέτυχε ο Άριαν Κόμαζετς και έκανε το σκορ 55-31. 33 συγγνώμη. Και έχει δικαίωμα τώρα και για την ελεύθερη βολή ο Άριαν Κόμαζετς. Είδατε και πάλι το καλάθι και το φάουλ του Σέλερς. Εδώ ο Κόμαζετς που έχει 19 πόντους. Από τους 33 ομάδες του δεν υπάρχει κανένας άλλος συμπαίκτης του που να έχει ξεπεράσει τους 5 πόντους στο παιχνίδι. Έχει 4 ο Βράνκοβιτς, 4 ο Σοκ και 2 μόλις ο Γκάλης. 12-57 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο Σέλερς ύπταται εκεί και βγάζει την μπάλα κανονικά. Ο Σοκ όμως μάχεται και την κερδίζει. Κόμαζετς. Του κλέβει ο Παταβούκας με φάουλ από πίσω την μπάλα. Να και πάλι, πως περνάει εκεί το χέρι του Παταβούκας. Δεν είναι καθαρό το φάουλ, θα λέγαμε. Είναι και δεν είναι. Δεν φάνηκε καλά αν βρήκε και το σώμα του Κόμαζετς ο Παταβούκας, χτυπώντας την μπάλα. Ο Γκάλης, πάλι άστοχος. Ο Βράνκοβιτς, μάλιστα.
Έφτασε στο Γιαν Βράνκοβιτς να παίρνει μόνο στο επιθέσεις στο παιχνίδι, κερδίζοντας μόνο επιθετικά rebound. Στους 6 πόντους ο Κροάτης με 3 στις 3 προσπάθειες. Ένας, θα μας επιτρέψει την έκφραση, ανεκμετάλλευτος γίγαντας στο σημερινό παιχνίδι. Με τεράστιες αθλητικές ικανότητες, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς έχει μείνει έξω από τον αγώνα, καθώς η ομάδα του κυριολεκτικά δεν τον χρησιμοποιεί στην επίδεση. Ποδαράς. Παίρνει το σκρίν από το Σέλερς και θα κάνει το σούτο Ποδαράς. Στο rebound ο Χάμιλτον που πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Κόμαζετς. Γαλακτερός για τον Ποδαρά. Ποδαράς με τον Κάλι. Ο Δαράς γυρίζει για το Σέλερς. Αυτός αστοχεί και το rebound από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς και πάλι. 11 αμυντικά και 2 επιθετικά ο Βράνκοβιτς. 13 rebound συνολικά. Το φάουλ του Ποταβούκα πάνω στο Κάλι. Είναι το τρίτο για τον αρχηγό της ΑΕΚ. 3 φάουλ έχει και ο Γαλακτερός, ενώ από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Παναθηναϊκού, 3 έχει ο Σοκ και ο Άριαν Κόμαζιτς. Δύο ομάδες από 4 ομαδικά σε αυτό το δεύτερο μέρος. Γκάλης. Ευστοχή και το σκορ 55-37. Παταβούκας. Φάουλ από το Σοκ. Το τέταρτο στο παιχνίδι. Εδώ ο Τιτσοκ. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα του Παυλίσεβιτς. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Ξαναείδαμε το φάουλ που έκανε ο Τιτσοκ. 11 και 13 για το τέλος. Η διαφορά στους 18 πόντους. 55-37. Ποδαράς. Γαλακτερός. Το σούτ με ταμπλό, ο Γαλακτερός, στους 20 πόντους διαφορά και πάλι, 57-37. Εδώ ο Νάσος Γαλακτερός. Ο Σοκ πηγαίνει για το coast to coast και θα πετύχει το καλάθι, ανταποδίδοντας 57-39. 10 και 50 ακόμα, εδώ ο Σοκ. Πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Με το Σοκ στον Παταβούκα, τον Γκάλι στον Ποδαρά. Ο Οικονόμου που έχει πάρει βέβαια τη θέση του Μιλιούνι παίζει πάνω στο Χάμιλτον. Ο Γαλακτερός εδώ βγήκε από τα σκριν. Σουτ για 3 πόντους από τον Άσο Γαλακτερό. Που πανηγυρίζει, βλέπετε πώς, το νέο καλάθι που πετυχαίνει. Στους 16 πόντους με 2 στα 4 τρίποντα. Και να ο Σοκ που πηγαίνει για μόνος του. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Σοκ προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να πετύχει το καλάθι. 60-39, 10 και 21 ακόμα. Υπάρχει το φάουλ από τον Νίκο Γκάλι στον Κώστα Παταβούκα. Ενώ στο παιχνίδι περνάει για πρώτη φορά και ο Φώτης Κατσικάρης στη θέση του Δημήτρη Ποδαρά. Είδαμε και πάλι το φάουλ του μεγάλου Νίκο Γκάλι στον αρχηγό της ΑΕΚ, που είναι και διάδοχός του, θα μπορούσαμε να πούμε, στην εθνική ομάδα, καθώς είναι ένας από τους δύο βασικούς γκάρ του Ευθύμιου Κιουμπουρτζόγλου μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, από την εποχή που ο Νίκος Γκάλις αποχώρησε από την εθνική ομάδα και μετά. 60-39 το σκορ. Εδώ ο Γεωργικόπουλος έτοιμος να μπει στο παιχνίδι. Ο Παταβούκας αλλάζει την μπάλα με το Χάμιλτον. Περνάει από το Βράνκοβιτς, πετυχαίνει το καλάθι. 62-39 για τη φυρογέννηση ΑΕΚ που εξακολουθεί να έχει πολλές επιθετικές λύσεις. Να και πάλι εδώ το καλάθι του Παταβούκα. Πλουραλιστικό τρόπο ανάπτυξης απέναντι σε ένα παγιδευμένο Παναθηναϊκό που 9:45 πριν το τέλος δεν έχει μπορέσει ακόμα να βρει τις λύσεις στο κλειδί του αγώνα, θα λέγαμε, μένοντας ουσιαστικά σε ρόλο κομπάρσου. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός με τις πολύ σπουδαίες εμφανίσεις φέτος, με την πάρα πολύ καλή ομάδα που έχει παρουσιάσει στις 19 πρώτες αγωνιστικές. Παταβούκας. Ο Κατσικάρης που έχει τον Γκάλι τώρα. Ο Γαλακτερός, ο Χάμιλτον. Και εδώ βγαίνει μισμάτς, θα λέγαμε, για τον Παναθηναϊκό με τον Οικονόμου πάνω στο Χάμιλτον. Που ελευθερώθηκε αλλά αστόχησε. Ο Βράνκοβιτς νέο rebound και ο Γκάλις. Στο Γιαν Βράνκοβιτς έχει κερδίσει 14 rebound. Ο Γκάλις έχει πάρει το φάουλ του Κατσικάρη πριν εκδηλώσει την επίθεση, πριν το σουτ βέβαια. Ήταν το 5ο ομαδικό φάουλ των παιχτών της φυρογέννησης ΑΕΚ. Το είδατε και πάλι.
Το φάουλ που ταυτόχρονα ήταν το πρώτο του Κατσικάρη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχει γραφτεί. Α, τώρα γράφει ο Φωτεινός Πίνακας το φάουλ στο Κατσικάρη και το πέμπτο ματικό στην ΑΕΚ. Κόμαζετς, ανάμεσα από τρεις αντιπάλους. Κλέβει ο Γαλακτέρος που αφήνει στον Παταβούκα. Ο Παταβούκας στο Χάμιλτον, αυτός μόνος του, νέο εκπληκτικό κάρφωμα τον Αμερικανό. Αυτές οι φάσεις, αυτό το πανέμορφο θέαμα προσφέρει τον μπάσκετ στους φιλάθλους. Με τον Ντέρεκ Χάμιλτον να καρφώνει για άλλη μια φορά, αλλά NBA, δείτε και πάλι την assist του Παταβούκα που τον βγάζει στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, που δεν έχει καλές επιστροφές, οπότε η ΑΕΚ παίζει γρήγορα στον εφηδιασμό, δεν μπορεί να την καλύψει. Το σκορ 64-39, η διαφορά στους 25 πόντους. Και η μπάλα πλάγια για την ΑΕΚ από το κλέψιμο του Χάμιλτον και αφού βρήκε στο χέρι του Οικονόμου. Ο Παυλίσεβιτς δεν ξέρει τι να κάνει από τον πάγκο. 8 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για το τέλος. Παταβούκας. Το σκρίν από το Χάμιλτον. Ο Γεωργικόπουλος που κυνηγάει το playmaker της ΑΕΚ. Ο Σοκ με τα 5 φάουλ βέβαια. Κάθεται στον πάγκο, ίσως χρησιμοποιηθεί στην εξέλιξη προς το τέλος του παιχνιδιού από τον προπονητή του. Αν και δεν μπορώ να δω τη σκοπιμότητα σε αυτό το σημείο. Νέο καλάθι από το Σέλερς, 66-39. Αν ο Παναθηναϊκός τώρα δεν χτυπήσει με τους βασικούς του παίκτες στο παιχνίδι και η ΑΕΚ κρατήσει αυτή τη διαφορά ή απομακρυνθεί κι άλλο όπως συμβαίνει, καθώς έχει ξεφύγει με 27 πόντους τώρα, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τι θα περιμένει ο Παυλίσεβιτς στα τελευταία λεπτά και κρατάει τον Σοκ με 4 φάουλ στον πάγκο. Ο Χάμιλτον έβγαλε την μπάλα τα χέρια του Κόμαζετς. Πλάκια για τον Παναθηναϊκό που έχει 11 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την ίδια σύντοφη. Στην επαναφορά ο Κόμαζετς. Αλλάζει με τον Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς που είχε μία ένταση στο χρόνιο πρόβλημα που έχει στη μέση του αυτή την εβδομάδα. Προπονήθηκε με δυσκολία σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Είχε ενοχλήσει στη μέση όπως μάθαμε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Αλλά βέβαια σίγουρα δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν τροφοδοτεί το Κροάτης από τους συμπαίκτες του. Εξάλλου όποτε πήρε την μπάλα, σκόραρε. Παταβούκας με τον Γεωργικόπουλο. Παταβούκας. Χάνει, ξανακερδίζει, βγάζει στο Κατσικάρι, αυτός το Σέλερς. Ο Σέλερς για ακόμα μια φορά εκμεταλλεύεται το ότι ο Βράνκοβιτς δεν μπορεί να βγει εκεί. Και από τη γραμμή του φάουλ κάνει το σκορ 68-39. Η διαφορά στους 29 πόντους. Και είναι εκπληκτικό η δεύτερη επίθεση του πρωταθλήματος να έχει μείνει στους 39 πόντους, κάτω από τους 40 δηλαδή, 6 και 40 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Κόμαζετς, τρελό πανηγύρι βέβαια στις εξέδρες του Γεώργιος Μόσχος από τους φίλους ΣΑΕΚ, που ίσως και οι ίδιοι δεν θα περίμεναν τόσο μεγάλη εμφάνιση από τους παίκτες της ομάδας τους και τέτοια νίκη. Από το κόψιμο του Σέλερς, η μπάλα χτυπάει στο πόδι του Κόμαζετς και είναι πλάγια για την ΑΕΚ. Δείτε και πάλι εδώ την προσποίηση, το κόψιμο από το Σέλερς καθαρό, ο Κόμαζετς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Και έχουμε time out. Στην Φιλαδέλφεια βλέπετε τους πρώτους σκόρερ του αγώνα, 20 ο Χάμιλτον, 17 ο Σέλερς, 16 ο Γαλακτερός για την ΑΕΚ, 19 ο Κόμαζετς και από 6 Σοκ και Βράνκοβιτς. Όπως σας είπαμε και πριν, ένας μόνο παίχτης του Παναθηναϊκού έχει την ψήφιο νούμερο, ενώ από την ΑΕΚ έχει πετύχει και 13 πόντους ο Παταβούκας. Κατσικάρης τώρα. 6 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κατσικάρης για το Χάμιλτον. Το σούτ από τα 7 μέτρα είναι άστοχο. Ο Σέλερς δεν μπορεί βέβαια να νικήσει στον αέρα τον Βράνκοβιτς που πήρε την μπάλα. Γκάλης. Και το Κατσικάρη κοντά του. Ο Γκάλης που θα πάει μόνος του στην εκδήλωση επίθεση. Καλάθι και φάουλ. Πρώτη φορά που ο Γκάλης αποφάσισε να εκδηλώσει μια επίθεση χωρίς τη βοήθεια κάποιου συμπαίκτη του. Δείτε και πάλι εδώ. Κυριολεκτικά χορεύει στον αέρα. Πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ που ήταν το τρίτο του Σέλερς. Τόσα έχουν και οι Γαλακτερός Παταβούκας για την ΑΕΚ. Θυμίσουμε τον Παναθηναϊκό, 4 ο Σοκ που είναι στον πάγκο και 3 ο Άριαν Κόμαζετς. Ο Γκάλης ευστοχή και στην ελεύθερη βολή. Και με αυτό το γκολ φάουλ φτάνει τους 7 πόντους. Έχοντας 3 στα 8 δίποτα και 1 στη 1 βολή. Παναθηναϊκός που έχει 15 στα 28 τρίποτα και 2 στα 8 τρίποτα, η ΑΕΚ 24 στα 42 τρίποτα, 6 στα 12 τρίποτα. Το καλάθι εδώ από τον Παταβούκα που φτάνει τους 15 πόντους, 70-42. Κόβεται ο Γεωργικόπουλος από το Σέλερς που τον σκέπασε κυριολεκτικά. Κατσικάρης, Χάμιλτον που περιμένει τον Παταβούκα. Και βέβαια τώρα η παίκτη ΣΑΕΚ δεν βιάζεται.
Σε 8 δευτερόλεπτα θα μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Ο Ζέλικο Παυλίσεβιτς θα επαναφέρει σε λίγο τον Τίτσοκ. Παταβούκα, Σέλλερς και Γαλακτερός. Νέος σου τριών πόντων από τον Γαλακτερό. Πηγαίνει ο Σέλλερς και κερδίζει το rebound. Στέκεται μπροστά στο Βράνκοβιτς και νέο καλάθι από τον Αμερικανό. 72-42 στους 30 πόντους η διαφορά. Στη μέγιστη τιμή της μέχρι τώρα. Βλέπετε και πάλι το καλάθι του Ροτ Σέλλερς. Σέλλερς που έχει φτάσει στους 19 πόντους, 9 στα 15 δίποτα. Βράνκοβιτς. Φάουλ από το Σέλλερς και καλάθι από τον Βράνκοβιτς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ αργά, αν και στο μπάσκετ βέβαια τα 4,5 λεπτά που υπολείπονται είναι μεγάλος χρόνος. Πολύ αργά λοιπόν η στιγμή που αποφάσισε ο Παναθηναϊκός να τροφοδοτήσει τον γίγαντα των 2-17, εδώ τον Στόγιαν Βράνκοβιτς, που έχει 8 πόντους με 4 στις 6 προσπάθειες για δίποντο και έχει κερδίσει τώρα και ένα φάουλ που του δίνει το δικαίωμα για ελεύθερη βολή. Οι παίκτες της ΑΕΚ από ό,τι βλέπω ζητούν από τον κόσμο κάτι που, όπως με ενημερώνει και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στήθηκε για τη γραμματεία, να ανοίξουν τα παράθυρα που βρίσκονται απέναντι ακριβώς από το σημείο που είναι η κάμερα, από το σημείο δηλαδή που βλέπετε τον αγώνα, για να φύγει αυτή η κάπνα που απλώθηκε από ένα καπνογόνο που κάποιος ανεγκέφαλος θα λέγαμε φύλαθλος, αν είναι φύλαθλος βέβαια, πέταξε μέσα σε ένα κλειστό γυμναστήριο. Με όλες τις συνέπειες βέβαια, καθώς δεν νομίζω να μην ήξερε ότι δεν μπορεί να φύγει αυτός ο καπνός έξω από το γυμναστήριο εδώ, από τις εξέδρες όπου πέταξε το καπνογόνο. Με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί μέχρι και η ορατότητα, θα λέγαμε, μέσα στο κλειστό. Ο Σέλλερς θα νικήσει αυτή τη φορά τον Βράνκοβιτς, που φάνηκε να παραπατάει κιόλας. Να, εδώ ο Ροτ Σέλλερς. Γυρίζει με αυτή τη ραβέσα, ξαναδείτε. Αποφεύγει τα χέρια του Βράνκοβιτς, το σκόρ είναι 74-45 και ο Χάμιλτον κάνει το φάουλ στο σοκ. Το τρίτο φάουλ του Χάμιλτον, ενώ το προηγούμενο που έδωσε δικαίωμα για ελεύθερη βολή στον Βράνκοβιτς ήταν το τέταρτο του Σέλλερς. Η βολή από τον σοκ μειώνει το σκόρ σε 74-46. Εδώ ο σοκ. Που είναι εύστοχος και στην δεύτερη ελεύθερη βολή που εκτελεί. 74-47. Φάουλ από τον Οικονόμου στον Παταβούκα. Είναι το 7ο ομαδικό φάουλ του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ δεν έχει ακόμα τον πόνους για τις μία και μία ελεύθερες βολές. Ο Παναθηναϊκός το έχει. Η ΑΕΚ έχει υποπέσει σε 8 ομαδικά στην επανάληψη. Τρία λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος και να ακούσουμε τη γνώμη του Γιώργου Αμερικάνου, που μπορούμε πια να πούμε ότι έχει επαληθευτεί στις προβλέψεις που έκανε στην αρχή, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά και κατά τη διάρκεια του τέλους του πρώτου μέρους. Για να, από την αρχή που είδα το παιχνίδι που έφυγε η ΑΕΚ με 3,5 καλάθια διαφορά, είπα εδώ ότι υπάρχει περίπτωση να πάθει διασυρμό ο Παναθηναϊκός, γιατί τον έβλεπα ότι δεν έπαιζε μπάσκετ. Εδώ δεν ήρθα για να κριτικάρω ούτε ποδόσφαιρο ούτε πιάνο. Ήρθα να κριτικάρω 30 χρόνια που βλέπω και παίζω μπάσκετ, να κριτικάρω. Και είδα ότι ο Παναθηναϊκός πράγματι δεν τραβάει σε καμία γραμμή. Ούτε στους περιφερειακούς, ούτε μέσα σε σεντρεφόρ, πουθενά. Αυτή ήταν η γνώμη μου, ότι μπορεί να διασυρθεί ο Παναθηναϊκός και όπως γίνεται. Είναι κρίμα όμως για τον Παναθηναϊκό, να κάνω και μια παρένθεση, είναι κρίμα με τέτοια απόδοση να έχει ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν μη τι άλλο, ο πρόεδρος, ο κ. Γιαννακόπουλος, έχει δώσει τα πάντα για αυτή την ομάδα. Δεν μπορεί να διασύρεται από οποιαδήποτε ομάδα. Γιώργο, εδώ θα διαφωνήσω αν με επιτρέπεις. Ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Απλά η ΑΕΚ είναι σε μεγάλη μέρα. Βάζει φωτιά κυριολεκτικά στο πρωτάθλημα. Καθαρίζει βέβαια τον δικό της ευρωπαϊκό ορίζοντα περισσότερο. Βλέπει δηλαδή έξοδο στην Ευρώπη ακόμα σαν μια πιο εύκολη υπόθεση. Και παράλληλα δημιουργεί πρόβλημα βέβαια στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τώρα έχει μια περιπέτεια για το ποια θέση ακριβώς θα καταλάβει. Ναι, αλλά δεν διαφωνούμε. Εγώ είπα τη γνώμη μου. Δεν είναι κακό, φταίει ο κ. Γιαννακόπουλος ή οι παίκτες, επειδή κάνουν πάνω. Είμαι της νόμης ότι υπήρχαν πολλά αποθυμένα με το προηγούμενο. Να το πω και αυτό για να μην σκάσω, γιατί ο πατέρας μου συγχωρημένος έλεγε κάτι ότι παρά να σκάσω εγώ να σκάσουν άλλοι. Λοιπόν, να το πω και αυτό, ίσως να τα είχαν με τον προηγούμενο προπονητή, που δεν θα βρει πόρτα άλλη να πάει τώρα.
Ένα σύμπνο για τον Νίκο Νεσιάδη, δηλαδή, είναι αυτό που λες. Έτσι, τον βοηθό των προπονητών της ΑΕΚ και σήμερα πρώτο coach. Και σε μένα, όταν ήμουν προπονητής, ήταν βοηθός ο Νίκος. Δεν έχει σημασία, πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα. Γιάννη Καραλή, δικός ο λόγος. Ο Νίκος Νεσιάδης, που να πούμε βέβαια για ακόμα μία φορά ότι είναι η τρίτη φορά που καλείται για να καλύψει την βασική θέση προπονητή στον πάγκο. Ο Νίκος Νεσιάδης που πραγματικά έχει εμπνεύσει, πώς αλλιώς θα το πούμε, τους παίκτες του που για δεύτερο συνεχόμενο Σάββατο κάνουν μια πολύ καλή εμφάνιση μετά την νίκη του στα Πατήσια επί του Sporting. Αυτή τη στιγμή προηγούνται με πολύ μεγάλη διαφορά του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού. Το σκόρ είναι 76-49. Στο παιχνίδι έχει περάσει, τον είδατε και σε κοντινό πλάνο όσο συζητούσαν από το στούντιο ο Χρήστος Ράπτης με τον Γιώργο Αμερικάνο, ο Χρήστος Κουντουράκης. Με αυτό τον ειδικό νάρτηκα στη μύτη, ο Κουντουράκης, ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο παιχνίδι στα Πατήσια, έσπασε τη μύτη του στην διάρκεια της βραδινής προπόνησης της περασμένης Τετάρτης από αγωνιά συμπαίκτη του Δουνάσου Χαλακτερού, άθελη βεβαιότητα, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν. Και αγωνίζεται με αυτό το πρόβλημα, με αυτό τον ειδικό νάρτηκα που έχει τοποθετηθεί στη μύτη του, τον ειδικό προστατευτικό νάρτηκα. Εδώ ο Γκάλης, αποφεύγοντας το Σέλερς, πετυχαίνει το καλάθι. Το σκορ είναι 76-51, ενώ μπαίνει στο παιχνίδι και ο Λανές. Έχουν καθίσει στον πάγκο και οι δύο Αμερικανοί, ο Χάμιλτον και ο Σέλερς. 2 και 10 για το τέλος. Διαφορά στους 25 πόντους, 76-51. Λανές, Γαλακτερός. Ο Γαλακτερός που έχει αντίπαλό του και πάλι τον Κόμασετς. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα βέβαια και με τον Χρήστο Ράπτη που είπε πριν από λίγο ότι η επικράτηση αυτή της ΑΕΚ ή αν θέλετε η ήττα αυτή του Παναθηναϊκού βάζει φωτιά στην κορφή του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός που έχοντας τις λιγότερες τρίτες, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ήττες και έχοντας δύο ήττες από τον ΠΑΟΚ αλλά δύο νίκες επί του Πανιωνίου και 1-1 με τον Ολυμπιακό και έχοντας νικήσει τον Άρη στην Αθήνα, του απομένει μόνο ένα ντέρμπι με τους υπόλοιπους μνηστήρες, θα λέγαμε, για το Final Four, αυτό με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Κάνει σήμερα μία ήττα που τον κατεβάσει από την κορφή της βαθμολογίας, όπου ισοβαθμεί πλέον μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο σκορ στα μεταξύ των τριών ομάδων παιχνίδια. Έτσι λοιπόν ΠΑΟΚ, Άρης και Παναθηναϊκός στους 36 βαθμούς με τον ΠΑΟΚ πρώτο. Ακολουθούν Πανιώνιος και Ολυμπιακός. Ο νικητής του αυριανού ντέρμπι θα ισοβαθμίσει με τις άλλες τρεις ομάδες. Ο ηττημένος θα μείνει πέμπτος. Από εκεί και κάτω είναι το Περιστέρι με 32 βαθμούς, η ΑΕΚ με 31. Ακολουθεί ο Ηρακλής με 29, το Παγκράτη με 27, η Δάφνη και η Λάρισα με 26, 25 από όλων της Πάτρας, 24 στο Sporting, σε δυσχερέστατη θέση μετά τη σημερινή του ήττα και τελευταίος ο Πειραϊκός με 21. Το σκορ από τις βολές του Μπανταμπούκα, 78-51 και το τραβάει και αυτόν στον πάγκο ο Νίκος Νεσιάδης. Αποθεώνεται και ο Μπανταμπούκα, στη θέση του παίρνει ο Γιάννης Γιαννόπουλος. Η ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή παίζει με τη δεύτερη ομάδα της, καθώς στη θέση και του Γαλακτερού έχει περάσει ο Παπασαράντου. Οι πέντε παίκτες λοιπόν που δεν ξεκίνησαν τον αγώνα για την ΑΕΚ. Ο Λανές είναι αυτός που κλείνει τον Βράνκοβιτς. Ο Καλάθι δεν μετράει, έχει κάνει φάουλ ο Λανές. Ήταν το 10ο ομαδικό φάουλ για την ΑΕΚ στην επανάληψη. Ο Στόγιαν Βράνκοβιτς βέβαια θα πάει για μία και μία ελεύθερες βολές. 1 και 17 πριν το τέλος. Και ενώ η διαφορά βρίσκεται στους 27 πόντους. Τώρα, για κάθε πρόσωπο υπάρχει ένα καινούριο μπικ. Classic Metal Twin. Εκτελεί την πρώτη βολή, είναι άστοχος, ο Λανές χάνει την μπάλα από το σοκ που γυρίζει στον Οικονόμου. Ο Οικονόμου το σούτ πιεζόμενος από τον Παπασαράντου, το καλάθι από τον Νίκο Οικονόμου, η πρώτη του δύο πόντου στον αγώνα. 1 και 5 πριν το τέλος, το σκορ 78-53. Ο Κατσικάρης αφήνει για τον Παπασαράντου, ο Παπασαράντου για τον Γιαννόπουλο. Ο Λανές, ο Γιαννόπουλος, ο Κατσικάρης. Κατσικάρης που γυρίζει πάλι για τον Παπασαράντο. Αυτός βρίσκει διάδρομο, κάνει τον πάσιμο, τον κόβει εντυπωσιακά ο Βράνκοβιτς. Ο Γκάλης τώρα. Γκάλης γυρίζει, πιέζοντα τον Κουντουράκη, κάνει το σουτ τη στιγμή που έπεφτε. Ο Βράνκοβιτς με ανάταση, θα λέγαμε, κέρδισε το rebound, αλλά έχασε την μπάλα από την επιμονή του Φώτη Κατσικάρη εκεί.
Γιαννόπουλος, σουτάρει για τρεις πόντους. Το rebound εύκολα από το Λανέ, χωρίς αντίπαλο, που γυρίζει στο Γιαννόπουλο. Αυτός έδωσε πάσα στον Κόμας, έτσι. Πετάει την μπάλα για τον Βράνκοβιτς, ο Βράνκοβιτς γυρίζει και καρφώνει. Το σκορ 78-55, 18 δευτερόλεπτα για το τέλος, Κατσικάρης. 15 δευτερόλεπτα τώρα, ο Κατσικάρης για τον Παπασαράντου. 10 δευτερόλεπτα, 78-55, το follow από τον Παπασαράντου. 80-55 το σκορ. Η πολύ μεγάλη νίκη για τη Φυρογέννη ΣΑΕΚ εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Γεώργιος Μόσχος στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο τελευταίο σαββατιάτικο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής, θυμίζουμε, αύριο θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα πέσει αυλαία της 20ης αγωνιστικής με το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Πανιωνίου, που έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθεία σύνδεση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης στις 6 και 4 το απόγευμα με το στάδιο Ρήτης και Φιλίας. Ο Νίκος Γκάλης χάνει την βολή, παίρνει όμως το rebound. Κερδίζει νέο φάουλ από τον Κουτουράκη, μετράει το καλάθι δείχνει. Ο Ράλης, ένα δευτερόλεπτο και τρία για να τελειώσει το παιχνίδι, το σκορ 80-57. Και ο Γκάλης έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Είναι χαρακτηριστικό να το επαναλάβουμε ότι στα τελευταία 3,5 λεπτά του αγώνα η ΑΕΚ αγωνίζεται με τους παίκτες που δεν ξεκίνησαν το παιχνίδι, με τους 5 δηλαδή που ολοκλήρωναν τη δεκάδα της στο σημερινό παιχνίδι. Γιαννόπουλος θα πετάξει την μπάλα από τη σέντρα, το παιχνίδι τελειώνει, υπάρχει πολλής κόσμος δυστυχώς που μπαίνει μέσα στο γήπεδο και δεν ξέρω αν ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου κάτι μπορεί να κάνει εκεί. Πιάνει τον Κώστα Βαταβούκα, ακούω ο Δημήτρης. Μαζί μας λοιπόν ο Κώστας Βαταβούκας. Κώστα, μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Τι πιστεύατε πριν από τον αγώνα? Δεν πιστεύαμε τίποτα. Έχουμε πολλά προβλήματα, μην τα ξαναλέμε αυτά. Θέλαμε να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι. Όλα μας πιάσανε σήμερα, αυτό πρέπει να το πούμε. Και η νίκη ήρθε πολύ πιο εύκολα από ό,τι αναμέναμε. Και κάτι για τον, Νίκο Νεσιάδη. Κοιτάξτε, ο Νίκος Νεσιάδης είναι ένας άνθρωπος γέννημα θρέμα της ΑΕΚ και απολαμβάνει εμπιστοσύνη τόσο των παιχτών όσο και του κόσμου. Βέβαια, δεν πρέπει να έρχεται σαν εύκολη λύση. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται από την ΑΕΚ γιατί είναι ΑΕΚτζής, αλλά δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα τόσο εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Βαταβούκα. Γιάννη, πηγαίνουμε προς τον Νίκο Νεσιάδη. Ναι, ο Νίκος Νεσιάδης που έχει πνιγεί Δημήτρη στις αγκαλιές των φίλων της ΑΕΚ που πανηγυρίζουν για αυτή τη μεγάλη νίκη με 80-58. Μαζί για να μας ο προπονητής ΑΕΚ σε αυτή τη μεγάλη νίκη. Κύριε Νεσιάδη, μια μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού θα λέγαμε, σας βλέπουμε δακρυσμένο. Είναι αυτό που θα θέλατε περισσότερο σαν προπονητής, σαν πρώτος προπονητής πλέον της ΑΕΚ? Πάντα μια νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, καθώς πόσο μάλιστα τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Εκείνο το οποίο έχω να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, τα οποία ήταν ομολογουμένως καταπληκτικά και σε αυτόν τον κόσμο για τον οποίο αξίζει να κάνεις οτιδήποτε. Η ΑΕΚ έπαιξε έτσι όπως ίσως την ονειρεύεστε? Όπως είχαμε προγραμματίσει περίπου. Ακριβώς αυτά. Η άμυνα ήταν το κλειδί για την νίκη. Σαφώς. Αφού φάγαμε 58 πόντους από τον Παναθηναϊκό. Αυτή από εκεί ξεκίνησε και τελείωναν όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Είδαμε και τον κύριο Νεσιάδη. Δεν υπάρχει κανείς άλλος αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Γυρίζουμε πάλι στο Γιάννη Καραλή. Μια τελευταία προσπάθεια, μήπως βρούμε κάποιον άλλον. Γιάννη. Ναι, να πάρουμε εμείς το μικρόφωνο μέχρι ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, αν τα καταφέρει να βρει κάποιον ακόμα, να δώσουμε τους πόντους για τις δύο ομάδες. 19 ο Παταβούκας με ένα τρίποδο για την ΑΕΚ, 2 ο Παπασαράντου, 16 πόντους ο Γαλακτερός με 2 τρίποδα, 20 ο Χάμιλτον με 3 τρίποδα, 2 πόντους ο Ποδαράς, πρώτο σκόρερ για τη Φυρογέννη ΑΕΚ, ο Σέλερς με 21 πόντους. Και από την ομάδα του Παναθηναϊκού τους πόντους πέτυχαν 10 ο Σοκ, 12 ο Γκάλης, 2 ο Οικονόμου, 11 ο Βράνκοβιτς, 19 ο Κόμαζετς και 4 ο Μυριούνης. Να σταθούμε και στην ειλικρίνεια του αρχηγού της ΑΕΚ, του Κώστα Μπαταβούκα, που μέσα αυτές τις στιγμές εφορίας μπόρεσε να ξεκαθαρίσει για ακόμα μια φορά τη σκέψη του βέβαια και να πει ότι όλα πιάσαν στην ομάδα του, ενώ αντίθετα στον Παναθηναϊκό σχεδόν τίποτα. Αλλά βέβαια θα συμφωνήσουμε και με τον Νίκο Νεσιάδη που είπε ότι το κλειδί της νίκης Φυρογέννης ΑΕΚ σήμερα ήταν η πολύ καλή της άμυνα απέναντι στη δεύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, την επίθεση του Παναθηναϊκού, που κατάφερε να τη σταματήσει στους 58 πόντους. Και ενώ παρακολουθούμε κάποιες στιγμές από το παιχνίδι που τέλειωσε πριν από λίγο, θυμίζουμε Φυρογέννης ΑΕΚ 80, Παναθηναϊκός 58, στην πρώτη θέση ΠΑΟ Κάρης και Παναθηναϊκός τώρα. Με 36 βαθμούς, νέα τροπή στο πρωτάθλημα. Όλοι πλέον περιμένουμε αγωνία και το αυριανό ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανιόνιο. Θυμίζουμε στις 6 και 4 ζωντανό από την ΕΤΕΝΑ. Από το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων του σταθμού μας, από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που ήταν στο ρεπορτάζ και τον Γιάννη Καραλή, καλό σας βράδυ.